Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge έδειξαν ότι είναι εφικτό να εντοπιστούν δείκτες εγκεφαλικής ανεπάρκειας έως και 9 χρόνια πριν γίνει διάγνωση για άνοια σε ασθενείς. Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από την Biobank του Ηνωμένου Βασιλείου και ανακάλυψαν βλάβες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης προβλημάτων και της αριθμητικής ανάκλησης σε διάφορες συνθήκες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι στο μέλλον τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο άνοιας ίσως θα υποβάλλονται σε εξετάσεις που θα καθορίζουν πιθανές παρεμβάσεις για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Για την άνοια και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως η νόσος Πάρκινσον υπάρχουν επί του παρόντος πολύ λίγες διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες. Αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι αυτές οι καταστάσεις συχνά δεν εντοπίζονται προτού εμφανιστούν συμπτώματα, παρόλο που ο υποκείμενος νευροεκφυλισμός μπορεί να έχει ξεκινήσει χρόνια ή και δεκαετίες πριν. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι ήδη πολύ αργά για να αλλάξει η πορεία της νόσου από τη στιγμή που οι άνθρωποι εγγραφούν σε κλινικές δοκιμές. Μέχρι τώρα ήταν ασαφές εάν θα ήταν δυνατό να ανιχνευθούν αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων. Οι ερευνητές εξέτασαν τον τρόπο ζωής και υγείας από 500,000 συμμετέχοντες ηλικίας 40 έως 69 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την υγεία και τις διαγνώσεις ασθενειών των συμμετεχόντων, η UK Biobank παρέχει δεδομένα από μία σειρά τεστ που περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων, μνήμη, χρόνους αντίδρασης και δύναμη λαβής, καθώς και δεδομένα για την απώλεια και αύξηση βάρους και τον αριθμό πτώσεων. Αυτό τους επέτρεψε να κοιτάξουν πίσω στο χρόνο και να δούνε αν υπήρχαν πρώιμα σημάδια, δηλαδή όταν οι μετρήσεις συνελέχθησαν για πρώτη φορά από τους συμμετέχοντες. Τα άτομα που εν συνεχεία ανέπτυξαν την νόσο Αλτσχάιμερ σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με τα υγιή άτομα όσον αφορά τις εργασίες επίλυσης προβλημάτων, τους χρόνους αντίδρασης, τη μνήμη ληστών με αριθμούς, την προοπτική μνήμη και την αντιστοίχηση. Αυτό ίσχυε και για άτομα που ανέπτυξαν μια σπανιότερη μορφή άνοιας γνωστή ως μετωποκροταφική άνοια. Τα άτομα αυτά είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες από τους υγιείς ενήλικες να έχουν πτώσει μέσα στο τελευταίο έτος. Οι ασθενείς που ανέπτυξαν μια σπάνια νευρολογική πάθηση γνωστή ως προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση, η οποία επηρεάζει την ισορροπία, είχαν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες από τα υγιή άτομα να έχουν πτώσει. Για κάθε πάθηση που μελετήθηκε, οι ασθενείς ανέφεραν χειρότερη γενική υγεία κατά την έναρξη.